και να πιαστώ από τις τελευταίες θέσεις του κυρίου Κονταδάκη, του γραμματέα οργανωτικού. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος, πολύ στενοχωρημένος για τον τόπο μας. Και νομίζω και ότι ο καθένας από εσάς τα ίδια σκέπτεται. Μία χώρα η οποία έχει βουλιάξει οικονομικά, έχει χρεοκοπήσει. Αυτή είναι η χώρα μας. Μία πατρίδα η οποία αντιμετωπίζει τεράστια εθνικά προβλήματα γύρω-γύρω. Και εμείς όλοι, καμιά φορά, να τρογόμαστε, να χτυπιόμαστε, να πάρουμε εξουσίες που συχνά δεν έχουν αντίκρισμα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε και έχουμε χρέος να κάνουμε, είναι να κερδίσουμε μικρές και μεσαίες νίκες, παντού. Όπου υπάρχει αγώνας πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση, ώστε να είμαστε νικητές, μέχρι να υπάρξει μεγάλη νίκη. Διότι η πορεία της χώρας πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίσουν να γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Έχετε την αγάπη μου, αγαπητή Αργολιδής. Έχω συνείδηση ότι είμαι σε έναν τόπο που είναι μία από τις καρδιές της Ελλάδος και οπωσδήποτε η καρδιά της Πελοποννήσου. Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, το Ναύπλιο. Η πιο αρχαία πόλη της Ευρώπης, το Άργος. Αρχαιολογικοί χώροι γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Να ονόματα, να brand name. Τι αξία έχει η μυθική Πελοπόννησο, τι μπορεί να σκεπάσει όλα αυτά. Και όταν η Αργολίδα πάει καλά, θα τραβήξει ολόκληρη την Πελοπόννησο και θα συμβάλλει ασφαλώς στην γενικότερη ανάταση της πατρίδος μας. Φίλε βουλευτή, κύριε Ανδριανέ, σε ευχαριστώ θερμά για τη στήριξή σου. Κύριε Πρόεδρε της ΝΟΔΕ, συγχαρητήρια για αυτή την όμορφη εκδήλωση που οργάνωσες. Αγαπητή γραμματής του Οργανωτικού και της Αυτοδιοίκησης, κύριε Κονταδάκη και κύριε Γαϊτάνη, φίλε Παλαινομάρχη, κύριε Σοκυρόπουλε, φίλε Δήμαρχε Επιδαύρου, κύριε Γκάζιο, παλιοί αυτοδιοικητικοί, δήμαρχοι που είσαστε σε αυτήν την αίθουσα. Σας χαιρετίζω όλους. Θέλω να τονίσω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης σας μετά από 3 συνεχόμενες θητείες στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως αναπληρωτής νομάρχη και 3 συνεχόμενες θητείες ως δήμαρχος της πόλης της Καλαμάτας. Όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για τις φιλελεύθερες αρχές και αξίες, για να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι μας ενώνει, γιατί είμαστε όλοι μαζί. Αξίες που έχουν κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα. Και είναι δική μας η ευθύνη ότι έχει καταδικαστεί σχεδόν παντού, σήμερα παρουσιάζεται στον τόπο μας ως κάτι το προοδευτικό, κάτι που μπορεί να δώσει λύσεις και ανάπτυξη. Οποία πλάνη! Ας δούμε τι έγινε σε ολόκληρο τον κόσμο για να το συνειδητοποιήσουμε. Πορεύομαι με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Πορεύομαι με σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο της φτώχειας που έχουν αυξηθεί στις ημέρες μας σχεδόν παντού. Ρήμαξαν οικογένειες και άνθρωποι και βεβαίως με κριτήριο πάντοτε την αποτελεσματικότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η πολιτική είναι αποτέλεσμα. Πολιτική δεν είναι λόγια κούφια. Δεν είναι τηλεόραση για να διαστρέφουμε την πραγματικότητα. Ότι κάτι κάνουμε ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτός ο πολύχρονος αγώνας θεωρώ ότι αποτελεί εγγύηση για να κάνουμε κάποια πράγματα σωστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μηδενίσουμε ότι έχει γίνει. Γιατί ασφαλώς κάτι έχει γίνει. Δεν θα το μηδενίσουμε. Θα αλλάξουμε όμως επιλογές και πορεία σε όλα τα επίπεδα. Και θέλω να σας πω ακόμα ότι έχουμε ευθύνη. Κάποιοι περισσότεροι, κάποιοι λιγότεροι. Ο καθένας από εμάς έχει ευθύνη για τη μοίρα και την πορεία του τόπου μας. Και ιδιαίτερα εμείς έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Διότι πάντοτε βάζαμε
τα εθνικά ζητήματα πάνω από τα παραταξιακά ζητήματα, πάνω από τα κομματικά, όλες οι μεγάλες επιλογές της χώρας, οι οποίες κατά καιρούς λιδωρήθηκαν και υπήρξε και κόστος προς το κόμμα από αυτές τις επιλογές, δικαιώθηκαν όλες αυτές οι επιλογές. Το κοινό συμφέρον πρώτα απ' όλα. Δεν έχει καμία αξία η ιδιοτέλεια, καμία αξία η προσωπική φιλοδοξία. Όλα αυτά πρέπει να εντάσσονται μέσα σε ένα γενικό σχεδιασμό, όπου θα πορευτούμε με συστράτευση και αγωνιστικότητα, με ενότητα για το καλό της πατρίδος πρώτα απ' όλα, για το καλό του τόπου μας, για τις ιδέες και τις αξίες για τις οποίες αγωνιστήκανε και προηγούμενοι από εμάς και αγωνιζόμαστε και εμείς. Λοιπόν, εγώ προσβλέπω σε έναν έντιμο και πολιτισμένο αγώνα, σε έναν αγώνα προγραμμάτων και διαλόγου, σε έναν αγώνα ιδεών και σε έναν αγώνα αλληλοσεβασμού, χωρίς οικονομικές φατάλες, δεν υπάρχουν χρήματα άλλωσε, χωρίς πληρωμένα παπαγαλάκια και χωρίς τον οριμαγδό των ψεύτικων ειδήσεων με τις οποίες γίνεται μια προσπάθεια διαστροφής μιας οδυνηρής πραγματικότητας. Αλήθεια, πώς εξηγείται την πραγματικότητα της συνεχούς πληθυσμιακής συρρήκνωσης της Πελοποννήσου και της Ελλάδος? Πώς μπορείτε να εξηγήσετε τη συνεχώς αυξανόμενη ανεργία, τη μετανάστευση και στον τόπο μας? Τα καλύτερα μυαλά φεύγουν. 500.000 παιδιά και από την Πελοπόννησο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανά τον κόσμο και σκέφτονται με λύπη την πατρίδα και το τι θα μπορούσε να γίνει εδώ. Πώς εξηγείτε την έλλειψη βασικών υποδομών και πώς εξηγείτε την ένταση των κοινωνικών προβλημάτων και στην Πελοπόννησο? Πώς γίνεται η Πελοπόννησο με τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με το φυσικό κάλος, με τους αρχαιολογικούς χώρους, το είπα στην αρχή, γνωστούς σε όλο τον κόσμο, την Τύρινθα, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες, το Άργος, την Αρχαία Μεσσίνη, τη Σπάρτη, με όλα αυτά τα ονόματα που είναι παγκοσμίως γνωστά, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Ποια άλλη περιφέρεια της Ελλάδος έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει σήμερα η Κόρινθος, αγαπητή φίλη? Δεν πρέπει να, συγγνώμη, η Αργολίδα, αγαπητή φίλη, δεν πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία, για την ανάπτυξη του τόπου μας? Κοιτάξτε τη μεγάλη εικόνα και σκεφτείτε. Αν κάποιος έχει να έρθει στην Αργολίδα μια δεκαετία και έρθει σήμερα ξαφνικά, τι αλλαγές θα δει στα 10 χρόνια της ερετής περιφέρειας? Τι βελτιώθηκε? Ποιο μεγάλο έργο αλήθεια άλλαξε τη ζωή στην Αργολίδα? Πώς αξιοποιήθηκαν τα δισεκατομμύρια ευρώ των κοινοτικών κονδυλίων και του κρατικού προϋπολογισμού? Τι πραγματικά μελετήθηκε και υλοποιήθηκε? Και δεν αναφέρομαι στα έργα, κύριε Γκάρσιο, τα οποία μελετούν και υλοποιούν οι Δήμοι και από κάπου έρχεται η χρηματοδότηση. Είτε αυτή είναι περιφέρεια, είτε αυτό είναι το κράτος. Λοιπόν, έχουμε ευθύνη να αλλάξει η πορεία του τόπου μας. Να αλλάξει η πορεία της Αργολίδος, της Κορινθίας, της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας, της Δακονίας και συνολικά η πορεία ολόκληρης της Πελοποννήσου. Και αυτό μπορεί να γίνει με συνεργασία, συμβοήθεια, αξιοποίηση των πόρων, προώθηση των μειζώνων έργων, τα μεγάλα έργα. Η πόρη είναι πολύτιμη και δεν είναι πολύ για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Θέλω να ξέρω, αν ο κύριος Ανδιανός, ο βουλευτής Αργολίδος, έχει συνεργαστεί και πόσες φορές με τις περιφερειακές αρχές για τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν εδώ, ή τι είδους συνεργασία έχει υπάρξει με τους δημάρχους για τη χάραξη μιας πολιτικής και την κατανομή των πόρων? Γιατί δεν έχει υπάρξει. Και για τα μείζωνα προβλήματα της Αργολίδος μίλησαν και προηγουμένως. Για τον ανάβαλο να μην πω τίποτα.
έχει γίνει ο ανάβαλος, κυρία Παναγιωτοπούλου, ένα πανελλήνιο ανέκδοτο. Η σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο, τον Ε65, τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο, το επαρχιακό δίκτυο ολόκληρο του νομού Αργολίδος, αλλά ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο της Πελοποννήσου είναι στην κατάσταση που ξέρετε, εσείς το βιώνετε με μεγαλύτερη ένταση, γιατί όμως ο μισός νομός Αργολίδος έχει αναφορά στην Αθήνα. Ο μισός νομός, παρά στην νότια περιοχή της Αργολίδος. Η ολοκλήρωση των έργων στο λιμάνι του Ναυλίου, η κατασκευή μαρίνας. Έχουμε εκατοντάδες κουραζερόπλια κάθε χρόνο εδώ, στην όμορφη πόλη του Ναυλίου. Τα λιμενικά έργα τα οποία θα γίνουν και πρέπει να γίνουν είναι καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη της περιοχής. Προαστιακός, νοσοκομείο, σχολεία, όλα αυτά, πανεπιστήμιο, προβολή του νομού, πολιτισμός, να μην μακρηγορώ. Είναι σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα της φτώχειας, τους εμπερίστατους. Να δούμε την ένταση του προβλήματος της ναρκωμανίας. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλους τους νομούς και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και ασφαλώς τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από διάφορες ομάδες, κυρίως την ομάδα των Ρωμά, ζητήματα τα οποία συνδέονται από την έλλειψη συγκεκριμένης στρατηγικής και επίτευξης λύσεων. Η Ελλάδα, αγαπητοί Αργολιδείς, δεν είναι ευτυχώς μία ομοσπονδία 13 περιφερειών. Ο Περιφερειάρχης δεν είναι τοπικός πρωθυπουργός, όπως κατά λάθος πιστεύω είπε ένας θέος πρωθυπουργός. Η δουλειά του Περιφερειάρχη είναι να συνεργάζεται με τους βουλευτές του νομού, με τους δημάρχους του νομού, με εκπροσώπους φορέων, να κατανέμει με δικαιοσύνη τους πόρους, πάντοτε με κριτήριο το κόστος όφελος και πάντοτε με κριτήριο τις μεγαλύτερες ανάγκες. Αν ο Περιφερειάρχης δεν είναι ο συντονιστής, δεν είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων στην περιφέρεια, δεν υπάρχει διάλογος και συνεργασία, είναι βέβαιο ότι τα προβλήματα θα αυξάνονται και η κατάσταση θα είναι αυτή την οποία περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Σκηνοχωρίτης, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής. Λοιπόν, για την περιφέρεια, για τη μακρηγόρησα και δεν συνηθίζω να λέω πολλά, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε διοικητική ανασυγκρότηση. Πρέπει άμεσα να υπάρξει αναπτυξιακή μελέτη. Όχι αυτά τα οποία γίνονται για το θεατρίνε και μπαίνουν σε ένα ντουλάπι. Πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις για το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πρέπει να υπάρξει φερεγγιότητα. Πρέπει να υπάρξει φερεγγιότητα. Και φερεγγιότητα σημαίνει ότι άμεσα πληρώνομαι προμηθευτές και εργολάβους. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Εγώ έχω πετύχει στο Δήμο μου μέσα σε 20 μέρες να εξοφλώ τους προμηθευτές. Δεν επιτρέπονται να σέρνονται τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες είναι αρνητικές για την εικόνα μας και για τη φερεγγιότητα της αυτοδιοίκησης. Πρέπει να μην υπάρχει παρέμβαση στο σύστημα ενημέρωσης των πολιτών. Αυτό είναι ένα άλλο κρίσιμο θέμα, διότι η παρέμβαση δηλητηριάζει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και αποδοχή του ελέγχου παντού. Έλεγχος παντού. Και κοινωνικός έλεγχος και από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Να κλείσω. Περνάμε δύσκολα χρόνια. Να κλείσω όπως άρχισα. Η πατρίδα μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρώτα είναι η πατρίδα μας. Και για να αποσοβήσουμε αυτό το κίνδυνο πρέπει να κερδίσουμε νίκες. Νίκες παντού. Μέχρι τη μεγάλη νίκη. Και αυτό να το κάνουμε όχι με κραυγές, με επιχείρημα, με συστράτευση, με ενότητα, με έλεγχο των φιλοδοξιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, για την αγάπη σας, για τη συστράτευση η οποία πρέπει να υπάρξει. Ζήτω η Αργολίδα, ζήτω η Πελοπόννησο.